Λεοπόνη της μητέρας γης επισκέφτηκαν το Κιλκής και εκεί μίλησαν με την παραγωγό μανιταριών, κυρία Έφη Χατζηπαύλου. Την επιχείρηση την έχετε μόνοι σας και πώς αποφασίζετε να κάνετε μια τέτοια επιχείρηση? Ήταν ιδέα κάποιων άλλων συναδέλφων στην εταιρεία που εργαζόμουν και τελικά την υλοποίησα εγώ. Έφτασε η στιγμή που την υλοποίησα εγώ. Μπήκα σε επενδυτικό σχέδιο, σαν νέα αγρότησα, έφυγα από τη Χαλκίδα, ήρθα εδώ στο Κιλκής, αγόρασα κτήμα και έστησα τη μονάδα μου με το πρώτο. Όσον αφορά τη διακίνηση, έχει καταβληθεί προσπάθεια προώθησης του προϊόντος σε τουριστικές περιοχές όπου η κατανάλωση είναι υψηλή? Οι ξένοι μπορεί να το γνωρίζουν, αλλά και οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια το έχουν γνωρίσει πολύ καλά. Το προτιμούν, τους αρέσει, το επιλέγουν. Πώς είναι η ποσότητα που παράγεται κάθε έτος? Έχετε τη δυνατότητα να τροφοδοτείτε την αγορά σταθερά και να ανταποκρίνεστε στη ζήτηση? Η παραγωγή ποικίλει ανάλογα με την χρονιά. Όταν είναι δύσκολη η χρονιά, δηλαδή πολύ κρύο κλπ, μειώνεται η παραγωγή. Όταν η χρονιά είναι λίγο πιο μαλακή, η ποσότητα μεγαλώνει. Η δική μας παραγωγή είναι από 60, 80, στις καλές περιπτώσεις και 100 τόνους. Η επένδυση είναι αρκετά υψηλό. Απαιτεί αρκετό μηχανολογικό εξοπλισμό, θέρμανση, ψήξη, αερισμό, πάνελ δροσισμού, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ηλεκτρονικούς πίνακες. Μόνο ένας θάλαμος 270 τετραγωνικών περίπου κοστίζει, χωρίς εξοπλισμό όμως, μηχανολογικό, μόνο η κάλυψη και ο σκελετός, κοστίζει περίπου 10.000 ευρώ. Είναι αρκετά υψηλό. Είναι αρκετά υψηλό γιατί πρέπει και τα δάπεδα, όπως βλέπετε, να μην είναι χώμα, να είναι ένα δάπεδο το οποίο να μπορεί να πλένεται, να καθαρίζεται. Γιατί οι χώροι οι οποίοι υποδέχονται τα υποστρώματα, τα πρώτα υποστρώματα, πρέπει να είναι πεντακάθαροι σε συνθήκες, να πούμε, χειρουργείου. Πώς μπορούν τα μανιτάρια να μεταποιηθούν, να συντηρηθούν και να αποθηκευτούν εν τέλει? Αυτό είναι το πιο απλό κομμάτι. Όταν είναι έτοιμα για συλλογή. Και έτοιμα για συλλογή είναι όταν τα φύλλα τους έχουν πλέον ισιώσει, τεντώσει ας πούμε, για να το καταλάβει ο κόσμος. Τότε το μαζεύουμε πάρα πολύ απλά, ακουμπώντας το, φεύγει. Το μαζεύουμε, αυτή είναι η μορφή του, είναι, όπως το βλέπετε, είναι ίσιο. Συλλέγεται. Συλλέγεται σε μεγάλες κλούβες, πηγαίνει στο συσκευαστήριο, αποθηκεύεται για λίγες ώρες, εάν προλάβουμε, στο ψυγείο και μετά σιγά σιγά καθαρίζεται λίγο από το άχυρο. Όπως βλέπετε δεν έχει μεγάλη ρίζα, λίγο το άχυρο και συσκευάζεται. Διατίθεται σε συσκευασία μισού κιλού ή χύμα. Εδώ είναι ο χώρος της συσκευασίας. Είναι απλά τα πράγματα, δεν κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο. Αφαιρούμε λίγο το κοτσάνι του με το αχυράκι, αυτό εδώ στην ουσία, έχει λίγο άχυρο τη ρίζα του, και το στρώνουμε μετά στο δισκάκι. Ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού μανιταριού σε σχέση με το εισαγόμενο? Το μόνο διαφορετικό, γιατί τα σπόρια που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη είναι ίδια για όλους, είναι ότι τα μανιτάρια τα ελληνικά συλλέγονται το πρωί νωρίς, συσκευάζονται με αυτόν τον τρόπο, το μεσημέρι ήδη είναι στη διάθεση του κοινού. Δηλαδή τα δίνω στο χονδρέμπορο και ο χονδρέμπορος τα διανέμει. Είναι πιο φρέσκα δηλαδή. Εννοείται. Το μανιτάρι το ελληνικό θα βγει στην αγορά την ίδια ή και την επόμενη μέρα το πολύ.